Έτσι, να ξεκινήσουμε λίγο χαρούμενα, λίγο αισιόδοξα. Γι' αυτό σου λέω: είναι η μικρή ζωή, αγάπησέ με. Μας τραγούδησε η Μαρίζα Ρίζου και εμείς πλέον το νιώθουμε κάθε μέρα στο πετσί μας. Εν μέσω πανδημίας, πόσο μικρή είναι η ζωή μας. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε να απολαμβάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε, ακόμα και τώρα που δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε τόσο εύκολα, που δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε δείπνα με τους φίλους μας, που δεν μπορούμε να τους αγκαλιάζουμε. Μπορούμε ακόμα να τους δείχνουμε ότι τους αγαπάμε, με ό,τι τρόπο μπορούμε. Και επίσης μπορούμε να βλέπουμε και πολλές ταινίες και πολλές θεατρικές παραστάσεις. Ειδικά τελευταία με το live streaming, έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε πολλές θεατρικές παραστάσεις που γίνονται στην Ελλάδα και εμείς μπορούμε να τις δούμε εδώ. Οι άνθρωποι είμαστε ευτυχώς πολύ εφευρετικοί και προσαρμοστικοί. Και έχουμε βρει τρόπους να διασκεδάζουμε τους εαυτούς μας, να ψυχαγωγούμε τους εαυτούς μας αυτές τις μέρες. Έτσι λοιπόν και για ακόμα λίγες μέρες μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου μπορείτε να δείτε στο Hellenic Film Society USA τις δύο ταινίες που έχει για όλο το μήνα το Hellenic Film Society μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου, το Cloudy Sunday, το Ουζερή Τσιτσάνη, αυτή είναι η πολύ ωραία ταινία του Μανούσου Μανουσάκη που τον είχαμε καλεσμένο στην προηγούμενη μας εκπομπή, και το Καναρίνι μου γλυκό, My Sweet Canary, ένα φοβερό documentary αφιέρωμα στη μεγάλη Ρόζα Εσκενάζη. Όμως αυτή την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μία πολύ ωραία παράσταση, πολύ ευχάριστη παράσταση, λίγο έτσι να γελάσει το χυλάκι μας, με τον τίτλο «Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του». Θα υπάρχουν τρεις διαδικτυακές προβολές μέσω του www.viva.gr, εκεί μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριο, Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου. Θα είναι διαθέσιμη παράσταση από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, Σάββατο 6 Φεβρουαρίου από τις 8 το πρωί και για 24 ολόκληρες ώρες, και Κυριακή 7 Φεβρουαρίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και εμείς σε λίγο θα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε τον συγγραφέα και σκηνοθέτη της παράστασης Γιώργο Καπουτζίδη και την πρωταγωνίστρια Κατιάνα Μπαλανίκα. Κυρίες και κύριοι, είναι η Χρύση Αβράμη και η εκπομπή Έλληνες Παντού, εδώ στο Κόσμος FM, στα 91,5 στα FM, μέσω του WNYE για τους δέκτες του ραδιοφώνου σας, για τη Μητροπολιτική Νέα Υόρκη, www.kosmosfm.org για το διαδίκτυο, από όπου μπορείτε να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, Κόσμος FM με μικρούς χαρακτήρες στο TuneIn, το τηλέφωνο της εκπομπής μας είναι 718-204-8900, στην κονσόλα του έχουν πάντα μαζί μας ο Στυλιανός Νικολάου. Και σήμερα, όπως είπαμε, θα έχουμε καλεσμένους τον σκηνοθέτη συγγραφέα Γιώργο Καπουτζίδη και την πρωταγωνίστρια της παράστασής του, Κατιάνα Μπαλανίκα.
Και μετά από το φίλεμε που ακούσαμε από τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωστή Μαραβέγια, ας περάσουμε στο πρώτο μας καλεσμένο, τον συγγραφέα και σκηνοθέτη της παράστασης «Όποιος θέλει να χωρίσει, ας σηκώσει το χέρι του». «If you wanna break up, just raise your hand». Τον Γιώργο Καπουτζίδη, τον οποίο τον έχουμε γνωρίσει και τον αγαπήσαμε μέσα από πολύ αγαπημένες και πολύ πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές όπως οι Σαββατογεννημένες, το φοβερό Στο Παραπέντε, ένα σύριαλ που άφησε εποχή όχι τόσο με το πρωτότυπο σενάριό του, όσο και με την τεράστια τηλεοπτική επιτυχία που είχε. Ακολούθησε το Εθνική Ελλάδος. Σε όλα αυτά έγραψε το σενάριο ο Γιώργος Καπουτζίδης και πρωταγωνίστησε. Αλλά επίσης τον έχουμε απολαύσει και ως παρουσιαστή στο Just the Two of Us, στο The Voice Greece, ως κριτική επιτροπή στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο και ως σχολιαστή στο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision το 2006, 2013, 2017, 2019, σε πολλούς διαγωνισμούς Eurovision, Γιώργο Καπουτζίδη. Καλησπέρα ή καλημέρα, τι πρέπει να πω τώρα, έχω μπερδευτεί με τη διαφορά ώρας. Εδώ είναι γύρω στις 2 το μεσημέρι, άρα τι λένε στις 2 το μεσημέρι, γιατί και αυτό είναι μπερδεμένο. Καλησπέρα θα πούμε. Υποτίθεται μετά τις 12 το μεσημέρι λένε ακριβώς, καλησπέρα. Ακριβώς. Αλλά κάπου άκουσα από τον Μπαμπινιώτη ότι όσο υπάρχει φως μέρας λέμε καλημέρα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτά, είναι μπερδεμένα. Ναι, κοιτάξτε. Καλημέρα και καλησπέρα στη Νέα Υόρκη, λοιπόν. Καλησπέρα σε σένα, σίγουρα. Δεν νομίζω να έχει φως μέρας. Να είμαστε καλά, εγώ λέω. Αυτόν ευχόμαστε. Μέρα η νύχτα. Μέρα η νύχτα, να είμαστε αισιόδοξοι και υγιείς. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό το υγιείς, πόσο σημαντικό είναι πάντα, αλλά πολύ περισσότερο τώρα, έτσι. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Καταρχήν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκες τον χρόνο να είσαι κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Λίμωνο και δεν τον έβρισκα τον χρόνο. Για πες μας καταρχήν, πώς είναι η καθημερινότητά σου, τι κάνεις, πώς θα αντιμετωπίζεις και ψυχολογικά. Ναι. Και σωματικά, όχι, στην καθημερινότητά σου, πώς είναι όλες αυτές τις μέρες που στην Ελλάδα ειδικά τώρα είναι όλα κλειστά, έτσι. Δεν έχει μείνει και τίποτα. Μόνο τα σούπερ μάρκετ και ψιλοανοίξαν τα μαγαζιά. Ναι. Η καθημερινότητά μου είναι. Τώρα με πετυχαίνετε στην Αθήνα, αλλά θα φύγω σε 2 μέρες. Δηλαδή, είμαι στην Αίγινα. Ήρθα στην Αθήνα για πολύ λίγες μέρες και θα επιστρέψω στην Αίγινα. Η καθημερινότητά μου στην Αίγινα είναι πολύ όμορφη, για να είμαι ειλικρινής. Και επειδή είμαι στο νησί. Με βρήκε και η πρώτη καραντίνα στο νησί και η δεύτερη. Η πρώτη κατά λάθος, η δεύτερη το επέλεξα να πάω εκεί. Έχω ένα σπίτι εκεί. Είμαι λοιπόν από τις 10 Μαρτίου στην ουσία. Είναι μια όμορφη καθημερινότητα. Έχει φως, έχει ήλιο, έχει θάλασσα, έχει βόλτες στο βουνό, βόλτες στη θάλασσα, πρωινό ξύπνημα, μαγείρεμα, έχω μάθει να μαγειρεύω, έχω γίνει καταπληκτικός μάγειρας, φροντίζω τα γατιά εκεί της γειτονιάς, το έχουν μάθει και τα γατιά της άλλης γειτονιάς έρχονται και αυτά, οπότε φροντίζω τώρα τα γατιά από 2 γειτονιές και γενικότερα έχει μια ησυχία και μια ηρεμία αυτή η καθημερινότητα. Όποτε χρειάζεται να έρθω στην Αθήνα, να μην πω ψέματα, περνάω λίγο δύσκολα και χαίρομαι που είμαι στην Αίγινα και το ζω όλο αυτό το πράγμα στην Αίγινα. Δηλαδή δεν νιώσαμε εγκλεισμό εκεί, όπως καταλαβαίνετε. Σε ένα νησί λίγοι άνθρωποι που γνωρίζονται, που χαιρετιούνται όταν βγαίνουν έξω με προσοχή με τις μάσκες τους, είναι τελείως διαφορετική ποιότητα της ζωής. Είδες λοιπόν τελικά πώς τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν αποδειχθεί πολύ δυσλειτουργικά σε τέτοιες ιδιαίτερες συνθήκες. Ναι. Γιατί και εδώ στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, πραγματικά όσοι έχουν εξοχικά, ακόμα και αυτοί που δεν είχαν, μετακομίζουν από το αστικό κέντρο το μεγάλο και πάνε πιο πολύ στην εξοχή. Γιατί πραγματικά σε βοηθάει πολύ περισσότερο να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πολύ περισσότερο βέβαια το να είσαι σε ένα ελληνικό νησί. Ναι, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Εγώ θα περνούσα δύσκολα στην Αθήνα. Βέβαια, τώρα δεν θέλω να τα λέω αυτό το πράγμα και να απογοητεύω τους ανθρώπους των μεγάλων πόλων και μιλάω και στην πλέον μεγάλη πόλη. Έτσι, με ακούει η Νέα Υόρκη. Εντάξει, και το Μανχάταν νησί είναι, βέβαια, κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι, καλά, δεν θυμάμαι. Είναι νησί. Αλλά αυτό ίσως το δυσκολεύει περισσότερο, το κάνει ακόμα πιο κλειστοφοβικό σε τέτοιες περίεργες συνθήκες. Σίγουρα. Τέλος πάντων, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Καλούμαστε όλοι να την περάσουμε σε όποιον νησί και αν βρισκόμαστε. Και θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα τα πράγματα καλύτερα και ότι το 2021 θα είναι πιο αισιόδοξο, θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Πιο αισιόδοξο είναι ούτως ή άλλως σε σχέση με αυτό που ζήσαμε το 2020. Λοιπόν,
Όποιος θέλει να χωρίσει, ας σηκώσει το χέρι του. Τι τίτλος είναι αυτός, παιδάκι μου? Μεγάλος, ναι. Εγώ όταν το έγραψα αυτό, τον τίτλο, δεν έβρισκα κάποιον άλλον. Ήθελα να το κόψω στη μέση. Λέω, καλά, ας το αφήσω ολόκληρο. Έτσι κι αλλιώς με το που θα το πάω στον παραγωγό και θα το δει, θα πει τι τίτλος είναι αυτός, να τον αλλάξεις. Οπότε λέω, δεν χρειάζεται να το παιδέψω τώρα, από τώρα να βρω τίτλο. Άστο. Γενικά μου είναι πολύ δύσκολο να βρίσκω τίτλο σε αυτό που γράφω. Καμία σειρά μου δεν βάφτισα. Μόνο την Εθνική Ελλάδα. Για την Εθνική Ελλάδα είμαι πολύ σίγουρο ότι θα ονομαστεί έτσι. Πηγαίνω λοιπόν στον παραγωγό μα, ήταν ο Γιάννη Σοκέντη και ο Πάνος ο Κατσαρίδη. Διαβάζω το έργο στον Πάνο τον Κατσαρίδη, βλέπει και τον τίτλο. Και αφού τελείωσε η ανάγνωση του έργου, λέει: είναι πάρα πολύ ωραίο το τίτλο. Ταιριάζει πάρα πολύ. Μην το αλλάξει, έτσι το κρατήσουμε. Α, λέω, εντάξει. Όχι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ πρωτότυπος. Βέβαια. Και ξέρεις, σε ιντριγκάρει να θέλεις να δεις την παράσταση. Ναι, πολλοί νομίζουν ότι θα τους ρωτήσουμε αν θέλουν να χωρίσουν. Και ότι πολλοί θα θέλουν να συμμετάσχουν. Και πολλοί θα θέλουν να σηκώσουν το χέρι. Ναι. Μας ήρθε μια κυρία, ήταν γύρω στα 70-75 και σε κάποια φάση, γιατί αναφέρεται ο τίτλος σε κάποια φάση, σηκώνει και αυτή το χέρι της μόνη στο θέατρο. Λέω, εντάξει. Μάλιστα. Νωρίς το θυμήθηκε. Τέλος πάντων, ποτέ δεν είναι αργά. Μάλιστα. Χωρίς να έχω δει την παράσταση, έχω διαβάσει λίγο στο press release και είδα κάποιους τίτλους, κάποια, ούτε καν περίληψη. Είδα ότι καταπιάνεται με θέματα ανθρώπινων σχέσεων που μας αφορούν όλους και είναι και πολύ σοβαρά θέματα. Εσύ όμως τα προσεγγίζεις με ένα πολύ έτσι κωμικό και ευχάριστο τρόπο, αλλά τα μηνύματά σου περνιώνται. Ναι. Διαβάζω ότι μιλάει για έναν ανομολόγητο έρωτα που κρατάει 20 χρόνια, έναν γάμο που διαλύεται από μία απιστία. Ναι. Μία απιστία μπορεί να διαλύσει ένα γάμο. Βέβαια. Γιατί προδίδεται η εμπιστοσύνη του άλλου. Είναι άσχημο πράγμα. Όχι ότι δεν μπορεί να συνεχίσει ένα ζευγάρι μετά από αυτό, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Αφήνει τραύματα. Και όταν αφήνει τραύματα μετά δεν ξέρεις και πόσο καιρό θα χρειαστεί να επουλωθούν όλα αυτά. Όντως έχει να κάνει με τις σχέσεις. Είναι ένα πολύ ανθρώπινο έργο. Έχω γράψει όλους τους χαρακτήρες με πολύ αγάπη. Όλοι οι χαρακτήρες έχουν ένα κομμάτι του εαυτού μου. Όλοι έχουν κάτι που κουβαλάνε, το κουβαλάω κι εγώ. Μοιάζω με όλους τους χαρακτήρες, θα έλεγα. Χαίρομαι πολύ για αυτή την παράσταση, γιατί είχε πολύ καλά υλικά. Δηλαδή, έβαλα εγώ την αγάπη μου. Ήταν η πρώτη μου δουλειά. Δεν έχω φοβερή εμπειρία. Δεν έχω καθόλου εμπειρία στο θέατρο. 3 διασκευές είχα κάνει. Musical ήταν το πρώτο μου έργο. Επέλεξε ηθοποιούς οι οποίοι δεν ήταν πολλά χρόνια στο χώρο. Είναι καινούργια παιδιά όλοι. Εξαίρεση φυσικά την υπέροχη, καταπληκτική και μοναδική Κατιάνα Μπαλανίκα. Οι άλλοι 7 ηθοποιοί είναι καινούργοι. Και αυτά τα 7 παιδιά γίνανε μια ομάδα, μια καταπληκτική ομάδα που δεν μαλώσανε στιγμή, δεν παρεξηγήθηκαν στιγμή. Ήταν ενωμένοι, το περάσανε όλο αυτό το πράγμα μαζί και βιώσανε μια τεράστια επιτυχία, γιατί είχε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η παράσταση. Από την τρίτη εβδομάδα ήμασταν sold out, δεν υπήρχε εισιτήριο και κάθε παράσταση ήταν γεμάτη. Και όλο αυτό το ζήσανε μαζί. Η επιτυχία μπορεί να τον τρελάνει λίγο τον άλλον, τον άνθρωπο, μπορεί να τον αλλοιώσει, να τον αλλοτριώσει. Σε αυτά τα παιδιά δεν άφησε τίποτα το κακό. Λάμψαν εκεί πέρα, πάνω σε αυτή τη σκηνή και τη ζήσαμε παρέα αυτή την επιτυχία. Βγαίναμε μετά εκεί στο ψυρί, στη γειτονιά, πίναμε το ποτό μας αγκαλιασμένοι, αγαπημένοι, τον καιρό που βγαίναμε έξω εμείς, γιατί τώρα δεν βγαίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Φτιάχτηκε ένα υπέροχο κλίμα στα καμαρίνια, πάνω στη σκηνή, και αυτό νομίζω ότι ήταν η μεγάλη επιτυχία της παράστασης, το μεγάλο της όπλο. Και είναι πολύ ευχάριστο να τα ακούμε όλα αυτά, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουν βγει διάφορα στη φόρα. Το ελληνικό μητού που ξεκίνησε με την εξομολόγηση της Σοφίας Μπεκατόρου, που αφορούσε σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση μάλλον, στο χώρο του αθλητισμού, και συνεχίστηκε μετά με τη λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση που υπέστη η Ζέτα Δούκα και άλλες ηθοποιοί από τον συνάδελφο και εργοδότη τους, τον Γιώργο Κιμούλη, θα τον πούμε και μέσα από τον κατανόμαστο και η ίδια. Και φαντάζομαι ότι τα κορίτσια αυτά έδωσαν το κουράγιο και την σκυτάλη σε μια σειρά από γυναίκες, αλλά και από άντρες. Εγώ θέλω να αρχίσω να ακούω και άντρες, Γιώργο, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν υπέστη
ζήτησαν κακοποίηση μόνο γυναίκες. Θα τους δώσω λοιπόν τη σκητάλη για να αρχίσει σιγά σιγά αυτό το κουβάρι να λύνεται και να ξεκαθαρίζεται, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να πηγαίνεις στη δουλειά σου. Ειδικά το επάγγελμα του ηθοποιού έχει τεράστια ανασφάλεια. Οι καλλιτέχνες είναι πολύ ευαίσθητα πλάσματα. Κάθε βράδυ εκθέτεις τον εαυτό σου πάνω στη σκηνή, δοκιμάζεσαι κάθε βράδυ, και το να έχεις ένα συνάδελφό σου να σε υπονομεύει ψυχολογικά, λεκτικά, οτιδήποτε, και σεξουαλικά, είναι τραγικό να το βιώνουμε αυτό στο 2021. Ποια είναι η θέση σου απέναντι σε όλο αυτό το κίνημα που συμβαίνει τώρα? Όλο αυτό που συμβαίνει, νιώθω ότι καλώς ξεκίνησε. Όχι νιώθω, είμαι σίγουρος ότι καλώς ξεκίνησε, και έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έχουμε μια ευκαιρία να υποθούν κάποια πράγματα, όχι για να υπάρξει κουτσομπολιό, ούτε για να μπει κόσμος σε φυλακή ή να τιμωρηθεί κόσμος. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο, δε και καλά, για μένα τουλάχιστον. Το ζητούμενο είναι να καλυτερέψει ο χώρος μας, να καλυτερέψει η κοινωνία μας. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξουσία και στο δικό μας το χώρο, αλλά γενικά σε όλες τις δουλειές, πρέπει να μάθουν ότι έχουν μια ευθύνη. Έχουν μια πολύ μεγάλη ευθύνη, όχι μόνο του εαυτού τους, έχουν την ευθύνη όλων των υφισταμένων τους. Μέσα στην ευθύνη που έχουν, δεν είναι μόνο να πάει καλά η δουλειά, είναι να δημιουργήσουν ένα κλίμα το οποίο να είναι υγιές, ένα κλίμα το οποίο να είναι ωραίο για τους υπαλλήλους. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το θέατρο. Πιστεύω ότι την ίδια ώρα που μιλάμε εμείς για το θέατρο, υπάρχει ένας διευθυντής τράπεζας που καταπιέζει 15 υπαλλήλους του, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς, ναι. Παντού είναι όλα τα επαγγέλματα. Άρα δεν έχει να κάνει με ένα χώρο μόνο, έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με το χαρακτήρα του, έχει να κάνει με το ότι ο άνθρωπος που αποκτά εξουσία, από τη στιγμή που την απέκτησε, πρέπει να ξέρει και πώς να τη χειριστεί. Η εξουσία δεν είναι μόνο «α, τι ωραία, έχω λεφτά και με χειροκροτάνε». Έχει μια τεράστια ευθύνη. Αν δεν μπορείς να σηκώσεις αυτή την ευθύνη, να μην αναλάβεις την εξουσία αυτή. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για τον εαυτό μου. Ωραίο είναι το έργο. Θα το δείτε. Είναι μια πολύ ευχάριστη κωμωδία και χαρούμενη και θα περάσετε καλά. Αλλά η μεγάλη μου κατάκτηση αυτή τη χρονιά δεν είναι ούτε τα εισιτήρια ούτε το ωραίο έργο. Είναι ότι με το χέρι στην καρδιά έφτιαξα ένα πολύ ωραίο κλίμα για όλα τα παιδιά εκεί μέσα, και μέσα σε αυτό το κλίμα, που σίγουρα από την κορυφή ας πούμε ξεκινάει, αυτά τα παιδιά ανθίσανε και φέρανε το αποτέλεσμα που φέρανε και φέρανε την επιτυχία που φέρανε. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να πάω να δω μία παράσταση η οποία κάποιος μπορεί να την έχει χαρακτηρίσει αριστούργημα, εάν ξέρω ότι αυτή η παράσταση είναι αποτέλεσμα δουλειάς που έγινε κάτω από μία κακοποιητική συμπεριφορά. Δεν βρίσκω κανένα μεγαλείο και καμία τέχνη σε μία τέτοια παράσταση. Λυπάμαι πολύ. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει η συμπεριφορά, πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες, πρέπει η νέα κοπέλα που πηγαίνει σε μια οντισιόν να ξέρει ότι θα αντιμετωπιστεί με σεβασμό και με εκτίμηση από τους ανθρώπους που θα είναι από κάτω, να μην φοβάται όταν θα μπει στο θέατρο. Πρέπει ένα νέο αγόρι όταν πηγαίνει σε μια οντισιόν να μην φοβάται, να ξέρει ότι θα αντιμετωπιστεί με σεβασμό και με εκτίμηση. Είναι πάρα πολύ βασικό. Νιώθω ότι η προηγούμενη γενιά δεν έγραψε ένα εξαιρετικό κείμενο, κύριος Καταληφός, έτυχε να το διαβάσω λίγες ώρες πριν, που λέει και ο ίδιος ότι εμείς γαλουχηθήκαμε από μια γενιά η οποία είχε ακραίες συμπεριφορές ίσως, και αυτές οι ακραίες συμπεριφορές τις αναπαραστήσαμε και στη νεότερη γενιά. Και πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από την νεότερη γενιά. Ο στόχος λοιπόν που γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, θέλω λίγο να το διαχωρίσουμε από το θέμα της Σοφίας Μπεκατόρου, γιατί εκεί έχουμε στην ουσία έναν βιασμό, έτσι. Ναι. Και ο βιασμός επίσης είναι μια πολύ μεγάλη, είναι ένα τεράστιο θέμα. Ο βιασμός είναι καταρχήν ποινικό αδίκημα. Δεν το συζητάω, είναι ένα ποινικό αδίκημα. Εδώ θέλω δεν μπορούμε να τους κλείσουμε φυλακή. Εδώ μιλάμε για κάτι. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Εδώ δεν είναι ότι θα τους κλείσουμε φυλακή. Να μην κλείσουν φυλακή. Να αλλάξουν όμως, να καταλάβουν ότι την εξουσία που έχουν πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν για καλό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο κόσμος μας δεν θα γίνει καλύτερος αν γεμίσουν οι φυλακές. Ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος αν αδειάσουν οι φυλακές. Εάν καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να αδικούμε, δεν πρέπει να βλάπτουμε τον άλλον, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι αξιόπινο. Αυτό.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η συζήτηση. Πρέπει να γίνει. Η Ελλάδα έχει λίγο την νοοτροπία του «έλα μωρέ, δεν βαριέσαι». Όχι, δεν είναι το «έλα μωρέ, δεν βαριέσαι». Πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα για να καλυτερέψουν. Πρέπει να υποθούν και τώρα είναι η στιγμή. Βέβαια, γιατί βέβαια, βέβαια. Όλα αυτά τα χρόνια φοβόντουσαν αυτές οι γυναίκες, τουλάχιστον να το πούν δημόσια, γιατί ας μην γελόμαστε, γιατί πολλοί αναρωτιούνται, γιατί τώρα, μετά από 10 χρόνια, μετά από 20 χρόνια το είπες. Ναι, γιατί τώρα είναι κατάλληλο το κλίμα. Γιατί το ίδιο πράγμα, αν το έλεγες 10 χρόνια πριν, δεν θα σε άκουγε κανείς και θα γερνούσε μπούμεραξ σε σένα. Ακριβώς. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η κοινωνία μας δεν αντιμετωπίζει τις γυναίκες με ίσο τρόπο. Η ισότητα είναι μόνο στα λόγια. Δεν είναι ίση η γυναίκα, δυστυχώς. Η γυναίκα πολλές φορές βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Η γυναίκα πολλές φορές πρέπει να έχει μάθει να ντρέπεται και να νιώθει ένοχη για πάρα πολλά πράγματα. Είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος να σου επιτίθεται ή να σε παρενοχλεί σεξουαλικά και να μην ντρέπεται αυτός που το κάνει και να ντρέπεται η γυναίκα που το βιώνει. Φεύγουμε τώρα από το θέμα του κυρίου Κιμούλη. Και είναι ένα τελείως άλλο θέμα. Δεν υπάρχει καμία σεξουαλική παρόχληση από τον κύριο Κιμούλη. Όλοι το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό. Όλοι το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό. Και θέλω να πω κάτι για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πάρα πολύ φωτεινή και λαμπερή πλευρά. Και είναι προφανές ότι έχει και μια πολύ σκοτεινή και δύσκολη και οδυνηρή για τις κυρίες που συνεργάστηκε πλευρά. Πρέπει να το δει αυτό, πρέπει να το αναγνωρίσει, πρέπει να το παραδεχτεί, να ζητήσει συγγνώμη και να το διορθώσει. Μόνος του είναι βοήθεια. Το λέω εγώ που όσες φορές είχα έρθει σε επαφή μαζί του, είδα έναν πολύ γοητευτικό και καλό άνθρωπο. Αλλά έλα που δεν είναι μόνο αυτό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όλοι δύο πλευρές έχουμε. Το θέμα είναι σε ποια θα επενδύσουμε και το θέμα είναι σε ποια θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Όλοι όσοι έχουν εξουσία, ακόμα και ένας άνθρωπος που έχει το κινητό του μπροστά και είναι στα social media και στο Twitter, εξουσία έχει. Γιατί κάποτε αυτό το οποίο θα σκεφτόταν δεν μπορούσε να το πει φωναχτά, ενώ τώρα μπορεί να το γράψει και να το μάθει όλοι οι φίλοι. Και τελικά, πού τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ απλός κόσμος από την εξουσία? Στο να βρίσει, στο να μιλήσει χυδαία, σε επώνυμους, σε ανώνυμους, κάτω από το προφίλ του, στο Twitter, οπουδήποτε. Έχει την εξουσία του πληκτρολογίου του. Και για δες πώς τη χρησιμοποιεί. Για να βρίσει, για να καταραστεί. Εμείς το ζούμε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι και στα social media των Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνεται αυτό το πράγμα. Παντού συμβαίνει. Ωραία. Για να δει λοιπόν ο καθένας μας ποια είναι η εξουσία που έχει, απέναντι σε ποιους έχει εξουσία, και να μάθει ότι απέναντι σε αυτούς που έχει εξουσία πρέπει να γίνει καλύτερος. Γι' αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, δεν γίνεται για να κουτσοβολέψουμε. Α, έμαθες τι έκανε ο τάδε στην τάδε, η τάδε στον τάδε κτλ. Αυτό πιστεύω εγώ. Και δεν είναι και καλό κουτσομπολό, εννοώ. Δεν έχει πλάκα αυτό το κουτσομπολό. Είναι καμία, πολύ σοβαρό. Καμία, είναι πολύ καμία. Σοβαρό. Και επίσης εγώ κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, καμία από τις γυναίκες που βγήκανε δεν είχε εκδικητικό τόνο. Δεν είχε, βγάλανε ένα παράπονο και αυτό που ζητούσαν ήταν γιατί το έκανες, θέλω ένα συγγνώμη. Δεν ήθελε καμία να του πει όχι να σε απίσει στη φυλακή ή οτιδήποτε. Ήτανε, και αυτό το κάνει ακόμα πιο αξιόλογο όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια, βέβαια, ακριβώς. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν μιλάω για εκδίκηση και θέλω να πιστεύω ότι δεν ακούγομαι με εκδικητικό τόνο. Δεν πρέπει να είναι ο στόχος μας αυτός. Και είναι κρίμα κιόλας, γιατί το θέατρο είναι ένας χώρος πολιτισμού, είναι ένας χώρος όμορφος. Είναι ένας χώρος που οφείλει να είναι όμορφος και πολιτισμένος. Όταν λες ότι παράγεις πολιτισμό, οφείλεις να είσαι πολιτισμένος. Δεν γίνεται λοιπόν να μην υπάρχουν πολιτισμένες συμπεριφορές στο θέατρο. Συμφωνούμε απόλυτα. Έτσι είσαι είναι. Σχεδόν 20 χρόνια στο χώρο. Εσύ έχεις βιώσει μια τέτοια κατάσταση? Όχι. Όχι, για να είμαι ειλικρινής, όχι. Αν το βίωνα, τι θα έκανα, πώς θα, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό καθόλου. Μπορώ να σας πω πάντως με το χέρι στην καρδιά ότι όχι. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω. Είναι ώρα να ακούσω ανθρώπους που να έχουν εξελιχθεί κανονικά, χωρίς να έχουν δει τη σκοτεινή πλευρά του συστήματος. Ήθελα να σε ρωτήσω. Όπως είπα και προηγουμένως, είσαι 20 χρόνια στο χώρο και έχεις γράφεις, σπούδασες ηθοποιός, υποκριτικής στη σχολή του Θεοδεσιάδη, νομίζω. Ναι, ναι. Τι σε όθησε να αρχίσεις να γράφεις, ηθοποιός, φαντάζομαι, ήθελες να γίνεις αρχικά. Ναι.
Μ' άρεσε να διηγούμε ιστορίες, μ' άρεσε να λέω ιστορίες, να πω την αλήθεια. Ο κολλητός μου λέει ότι το ταλέντο σου είναι να μαζεύεις κόσμο γύρω-γύρω από ένα τραπέζι και να τους λες ιστορίες. Τώρα πώς θα το κάνεις αυτό επάγγελμα δεν ξέρω. Τελικά εντάξει, θα ακολούθησε τη συμβουλή του και το έκανε επάγγελμα. Νομίζω ότι ξεκίνησε να γράφω γιατί θεώρησα ότι θα με βοηθήσω κατά κάποιο τρόπο έτσι να παίξω. Δηλαδή ότι θα μου γράψω έναν ωραίο ρόλο. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα να γράφω. Μάλιστα, πάρα πολύ. Αλλά ωραία. Στην πορεία κατάλαβα πόσο πολύ εκφράζομαι με αυτό και αυτό το πράγμα έχει κερδίσει τώρα και το αγαπάω πάρα πολύ. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι γιατί άργησες τόσο πολύ να γράψεις θέατρο, ενώ γράφεις. Ναι, χρόνια για, τώρα. Γιατί νιώθω ότι δεν το ήξερα τόσο πολύ, να πω την αλήθεια. Δεν μεγάλωσα με το θέατρο, μεγάλωσα με σινεμά, μεγάλωσα με τηλεόραση. Και δεν το ήξερα τόσο πολύ και δεν είμαι ένας άνθρωπος που έχω πολύ, νομίζω ότι δεν έχω πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, αλλά δεν ακούγεται, δεν θέλω να ακουστώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι φοβερά μετριόφρον. Δεν είμαι, απλώς το υπολογίζω αρκετά το βήμα που έχω να κάνω. Και πώς αποφάσισες να το κάνεις τώρα? Ήταν πολύ παρορμητικό. Νομίζω ότι κατάλαβα ότι θέλω να φύγω από την τηλεόραση, ότι δεν θέλω να είμαι κομμάτι της τηλεόρασης. Αισθάνθηκα λίγο ανέστιος, χωρίς σπίτι δηλαδή. Ανέστιος νομίζω λέγεται, ναι. Και λέω πρέπει να έχω ένα άλλο σπίτι, πρέπει να φτιάξω ένα σπίτι. Η τηλεόραση δεν θέλω να είναι το σπίτι μου, δεν θέλω να είναι το περιβάλλον μου. Και έτσι μου γεννήθηκε η σκέψη αυτή. Ότι ναι, θα γράψω ένα έργο και θέλω να γυρίσω πίσω στη γειτονιά που ξεκίνησα. Γιατί το πρώτο θεατρικό που έχω παίξει, η πρώτη μου εμφάνιση, ήταν στο θέατρο Αποθήκη, εκεί στο Ψηρή, ακριβώς απέναντι το θέατρο Εύη που παίζεται το όποιος θέλει να χωρίζει σκόνη στη χέρι του. Πολύ ωραία το σύμπτωση. Ναι. Και μα όταν ο Πάνος ο Κατσαρίδης, ο παραγωγός, μου πρότεινε, με ρώτησε αν έχω κάτι για το θέατρο Εύη, σκέφτηκα ότι ναι, να βρω κάτι λοιπόν για το θέατρο Εύη. Θα το βρω. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω. Για να γυρίσω στη γειτονιά μου. Όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του, λοιπόν, τρεις διαδικτυακές προβολές μέσω του www.viva.gr. Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου θα είναι διαθέσιμο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Λέμε τις αμερικάνικες ώρες. Ωραία. Άλλες οι ελληνικές ναι, ώρες. Ναι, ναι. Σάββατο 6 Φεβρουαρίου από τις 8 το πρωί και για ένα ολόκληρο 24ωρο. Κυριακή 7 Φεβρουαρίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Έχουμε μαζί μας τον σκηνοθέτη και συγγραφέα της παράστασης, τον κύριο Γιώργο Καπουτζίδη. Γιώργο, πώς και έτσι δεν έπαιξες αυτή την παράσταση? Συνήθως μας έχει συνηθίσει να παίζεις αυτά που γράφεις. Έλατε. Κοίτα, η αλήθεια είναι, Χρύσα, ότι αυτοί οι ρόλοι είναι όλοι γύρω στα 30, 32, 33. Μικροδείχνω, δεν λέω. Τόσο φαίνεσαι. Δεν, άστα Χρύσα. Το FaceTime φαίνομαι έτσι. Μετριόφρονη είσαι τελικά. Κοίτα, ωραία μεγαλώνω, δεν έχω παράπονο. Αλλά δεν είμαι και 32-33. Οπότε, χώριεται ότι ήθελα πολύ να σκηνοθετήσω και να το κάνω όσο γίνεται πιο σωστά αυτό και δεν ήθελα να είμαι και πάνω στη σκηνή και να σκηνοθετήσω. Ήθελα να αφιερωθώ στη σκηνοθεσία. Και ήταν αυτό το οποίο με άγχωσε πάρα πολύ. Δηλαδή όταν πήγα πρώτη μέρα στην πρόβα και που θα έπρεπε να αρχίσει πια να γίνεται δουλειά, να στείνονται οι ηθοποιοί στο χώρο, το προηγούμενο βράδυ μπορούσα να κοιμηθώ, έπαθα ψυχοσωματικό, ήταν αυτό, δεν ξέρω, η πλάτη μου πονούσε σαν να είχα πέσει από τον τρίτο, ας πούμε. Και ξύπνησα πάρα πολύ, με πολύ πόνο και πολύ δύσκολα πήγαμε. Νομίζω ότι από το άγχος το έπαθα αυτό. Όταν είδα ότι έχω μεταδοτικότητα και ότι εντάξει, okay, καλά τα εξηγώ και με καταλαβαίνουν και τα παιδιά, μετά λύθηκα πολύ. Ήταν ωραία. Οπότε ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Δεν ήθελα να παίξω. Σε κάποια φάση, μάλιστα σε μια παράσταση, έτσι όπως ήμουν από πίσω στα παρασκήνια και μιλούσα με τα παιδιά, με το που βλέπω κάποιον που βγαίνει για να ξεκινήσει, για να παίξει, ας πούμε, στη σκηνή, να εμφανιστεί μπροστά, σκέφτομαι, πω Θεέ μου, τι δύσκολο αυτό που κάνω, πώς θα βγει τώρα μπροστά σε τόσο κόσμο. Νομίζω το έχω ξεχάσει λίγο πώς γίνεται.
Μετά από τόσα χρόνια λοιπόν στο χώρο, έχεις ακόμα όλες αυτές τις ανασφάλειες του καλλιτέχνη. Μάλλον. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη που μιλάω συνέχεια, αλλά ξέρετε, επειδή είμαι στην Αίγινα και είμαι μόνος μου και είμαι όλη την ώρα με τα γατιά, τώρα που φρήκα ανθρώπους θα... Μα γι' αυτό έχουμε... να μας μιλάς... Ναι, στις γάτες ήταν... πούμε δεν έχω και τι να πω. Πεινάς, τι θες, αυτό λέω πάνω κάτω. Θα ήταν μεγάλη δυστυχία να μην μας μιλούσες, θα με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Α, εντάξει. Γιατί έχω και καλεσμένους, μου έχουν τύχει καλεσμένοι που τους κάνεις 5 σειρές ερώτηση και σου απαντάνε μία σειρά και τελειώνουν. Ναι, όχι. Γιώργο, δυστυχώς η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μαζί σου και θα ήθελα να μιλάμε πολύ, αλλά φτάνουμε. Ο χρόνος τελειώνει. Αχ, κρίμα. Πολύ κρίμα και για μας, είχαμε πολλά να πούμε. Νέο Υόρκη έχεις έρθει ποτέ? Έχω έρθει την άνοιξη του 19. Ναι, ήταν υπέροχα. Θα πάει Νέο Υόρκη, θα πάει και Σικάγο και Ουάσιγκτον. Εμείς μιλάμε για τη Νέο Υόρκη. Την επόμενη φορά υποσχέσου μας ότι ναι, αν έρθεις Νέο Υόρκη θα έρθεις από κοντά στο στούντιο να κάνουμε μια έτσι πιο μεγάλη και να συζητήσουμε την ησυχία μας. Από την πρώτη μέρα κιόλας. Ας έχω και jet lag. Θα έρθω οπωσδήποτε. Το αεροδρόμιο κατευθείαν. Από το New York στο στούντιο. Γιατί είσαι υπέροχος συζητητής. Λοιπόν, εδώ θα σε αφήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Φιλιά πολλά από τη Νέα Υόρκη. Πολλά φιλιά από την Ελλάδα. Και από την Αθήνα και από την Αίγινα. Θα τα πούμε στη Νέα Υόρκη λοιπόν. Γεια.
αφού ακούσαμε το πολύ όμορφο τραγούδι, το τυχερό αστέρι από τον Κωνσταντίνο Β, ας υποδεχτούμε την επόμενη καλεσμένη μας και πρωταγωνίστρια της παράστασης «Όποιος θέλει να χωρίσει, ας σηκώσει το χέρι», την κυρία Κατιάνα Μπαλανίκα, μια γυναίκα που με την έντονη προσωπικότητά της, το ταλέντο της, τραγουδιστικό, υποκριτικό και χορευτικό, άφησε το στίγμα της τόσο στην ελληνική τηλεόραση όσο και στο Σανίδι. Όλοι τη θυμόμαστε βέβαια στη φοβερή Σάσα Παπαδήμα, στην πολύ πετυχημένη σειρά Dolce Vita. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολύ αγαπημένους μας καλλιτέχνες, με τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον Αλέξανδρο Ρίγα, την Κάτια Δαμβουλάκη, την Άννα Παναγιωτοπούλου, την Ελένη Ράντου, τον Γιώργο Μαρίνο, Σάκη Μπουλά και άλλους. Κυρία Μπαλανίκα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλά. Καλά, όσο εγώ είμαστε όλοι μας, με τα νεύρα λίγο τεντωμένα όλοι, από την κλεισούρα. Αυτό ήθελα να πω, πώς βιώνετε εσείς όλη αυτή την κατάσταση και ψυχολογικά και πώς περνάτε τη μέρα σας, τι κάνετε? Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε. Προσπαθούμε, περπατάμε λίγο, δεν μπορούμε να δούμε πολύ κόσμο. Εγώ είμαι τυχερή, μένω εδώ με τα αδέρφια μου, οπότε βλέπω τα αδέρφια μου. Μένουμε σε πάνω κάτω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πολύ σημαντικό. Γιατί τους φίλους δεν μπορεί να τους δεις, πρέπει να έχεις λόγο. Να ξέρεις, να έχεις χαρτί, κάποιο λόγο να πας κάπου, δεν είναι εύκολο. Και λόγο πρέπει να έχεις, αλλά και να μην έχεις, δεν είμαστε όλοι λίγο καχύποπτοι, ποιο θα συναντήσουμε, πόσο κοντά θα έρθουμε. Είμαστε πάρα πολύ. Ναι. Είμαστε. Οι περισσότεροι, υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι, αλλά τέλος πάντων, κάποιοι είμαστε. Κάποιοι είμαστε. Και προσέχουμε όσο μπορούμε. Όλοι μας πρέπει να προσέχουμε και να περιμένουμε, ας ελπίσουμε ότι σε λίγους μήνες τώρα με το εμβόλιο θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε λίγο σε μια πιο κανονική ζωή. Ναι, αν και έχουμε καθυστέρηση από ό,τι βλέπουμε τα εμβόλια. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις εδώ στην Ευρώπη. Μόνο το Ισραήλ μέχρι στιγμής κατάφερε έτσι να το κάνει πολύ δυναμικά και πολύ οργανωμένα. Οι υπόλοιποι πάμε λίγο πίσω. Στην Αγγλία έχουν αρκετά. Και στην Αγγλία, ναι. Η Ευρώπη λίγο μας έχουν πάει πίσω. Στην Ευρώπη. Ας ελπίσουμε ότι θα τα οργανώσουν λίγο καλύτερα και να κερδίσουν το χαμένο χρόνο, γιατί ναι, ο κόσμος δεν αντέχει ούτε ψυχολογικά ούτε οικονομικά. Και δεν αντέχει. Ναι, δεν το αντέχει. Πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ. Στα λίμματα λένε έχουν βρει πάρα πολλά ψυχοφάρμακα. Ναι. Ήτανε που ήταν δύσκολη η κατάσταση, ειδικά στην Ελλάδα, ναι, με την οικονομική κρίση, και πάνω που είπαμε έτσι λίγο να μπούμε σε σειρά, να πάρουμε, ναι, μια ανάσα, ήρθε και αυτή η κατραπακιά. Και, ναι. Οπότε τα ψυχοφάρμακα, η καλύτερη μας φίλη. Η καλύτερη μας φίλη. Ή το καλό θέατρο, η καλή κωμωδία. Την οποία δεν μπορούμε να την κάνουμε. Ναι, δεν μπορείτε να την κάνετε, όμως. Γιατί είναι κλειστά. Τα θέατρα είναι κλειστά, όμως η τεχνολογία, ξέρεις, και επειδή οι άνθρωποι είμαστε και πολύ προσαρμοστικοί τελικά και εφευρετικοί, έχουμε βρει τρόπο, σε καμία περίπτωση δεν είναι όπως μια ζωντανή παράσταση. Όχι, δεν είναι το ίδιο, ναι. Όμως το γεγονός ότι η παράσταση τελικά, η δουλειά σας, μπορεί να φτάσει στο σπίτι ενός ανθρώπου και μάλιστα πια όχι μόνο στην Αθήνα, μπορεί να πάει και στην επαρχία, μπορεί, ναι, να έρθει στην Αμερική, δηλαδή δίνει δυνατότητα σε ανθρώπους που πριν δεν μπορούσαν να σας δούνε, να σας δούνε. Ναι. Και παρόλο που χάνουν πολύ από το ζωντανό της παράστασης. Χάνουνε, και, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά η δική μας παράσταση έγινε και χωρίς κοινό. Τη γυρίσαμε, που είναι μια ξεκαρδιστική παράσταση, τη γυρίσαμε χωρίς κοινό. Και το οποίο είναι περίεργο για εσάς τους ηθοποιούς, γιατί παίρνετε ενέργεια από το κοινό. Ναι, βέβαια. Εγώ πάντως νιώθω ευγνώμων με όλη αυτή την κατάσταση, γιατί αυτό το live stream μου έδωσε την ευκαιρία να δω πολλές παραστάσεις ελληνικές που θα ήθελα να δω, και επειδή μένω στην Αμερική δεν μπορούσα. Άρα τώρα και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αυτή την παράσταση, ναι, του Γιώργου του Καπουτζίδη, που τον είχαμε λίγο πριν από εσάς και μας είπε διάφορα πράγματα για την παράσταση. Με τον Γιώργο Καπουτζίδη, λοιπόν, ο Γιώργος ο Καπουτζίδης έκανε το τηλεοπτικό συγγραφικό του ντεμπούτο μαζί σας με τις Σαββατογεννημένες, ναι, και τώρα το θεατρικό συγγραφικό του ντεμπούτου, ναι, με την παράσταση. Ξέρεις σε τύχη να το κάνουμε, να κάνω. Σας θεωρεί μάλλον γούρι του, έτσι? Ναι, γιατί η παράσταση βασικά είναι με νέους ανθρώπους. Είναι και αφορά πολύ νέους ανθρώπους. Αφορά και τους μεγάλους και τους γονείς. Εγώ είμαι ο γονιός. Mm-hmm. Αλλά βασικά είναι πολλά νέα παιδιά. Αλλά θεώρησε ότι ο βασικός αυτός ρόλος κλειδί που είναι η μάνα,
θεώρησε ότι το θεώρησε τυχερό να είμαι εγώ. Και... Πάντως, εμένα, αυτό που μου έκανε, να σας διακόψω λίγο, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η παράσταση ήταν το απόλυτο sold out της προηγούμενης χρονιάς. Το απόλυτο sold out. Ναι, ναι. Με έναν θίασο που είναι όλοι νέα παιδιά. Εγώ προσωπικά γνώριζα, που ζω 15-16 χρόνια στην Αμερική, γνώριζα μόνο εσάς από το θίασο. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γνωστά παιδιά. Και αυτό είναι και επιτυχία του έργου. Να γίνει ναι. τόσο μεγάλη επιτυχία χωρίς να έχει πρώτα ονόματα εκτός από το δικό σας. Ναι, ναι. Ήταν επιτυχία του Γιώργου, καταρχήν. Δηλαδή το όνομα του Γιώργου έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί τον αγαπάει πολύ ο κόσμος και τον πιστεύει. Και από ένα σημείο και μετά πια έπαιξε ρόλο και η παράσταση. Δηλαδή ακούστηκε πια και η παράσταση. Αλλά ξεκίνησε με το θέλοντας να δουν τι κάνει, τι γράφει στο θέατρο Καπουτζίδης. Αυτό νομίζω ήταν το πρώτο έναυσμα, ας πούμε, για τον κόσμο. Ο Καπουτζίδης έχει αποδείξει ότι ό,τι έχει γράψει έχει φέρει πολύ γέλο στην ελληνική ναι. τηλεόραση. Αλλά ήταν το πρώτο το θεατρικό. Το κοινό τον αγαπάει πολύ. Πώς είναι λοιπόν να συνεργάζεται κανείς, εσείς να συνεργάζεστε με τον Γιώργο Καπουτζίδη? Είναι ένα όνειρο γενικά να συνεργάζεσαι με τον Γιώργο. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ και πιστεύω με αγαπάει και αυτός πάρα πολύ. Είναι όνειρο γιατί έκανε και τη σκηνοθεσία. Και ήταν πάρα πολύ ωραία συνεργασία αυτή. Και με τα νέα παιδιά ήταν καταπληκτική συνεργασία. Τα παιδιά όλα ήταν πάρα πολύ καλά. Εμένα ήταν μεγάλη μου χαρά το ότι ήμουν περιτριγισμένη από νέους ανθρώπους, οι οποίοι με αγαπούσαν πολύ, με πρόσεχαν πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Σας προσέχαν σαν μαμά τους. Πάρα πολύ, ναι. Πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, γιατί τις τελευταίες μέρες έχει γίνει μεγάλος δώρος στην Ελλάδα με το καινούριο MeToo που έχουν βγει στην επιφάνεια διάφορες πολύ κακές συνεργασίες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν θέλω να το σχολιάσω, αυτό θα πρέπει να το σχολιάσουν, δηλαδή θα πρέπει να το πούν αυτοί που έχουν βιώσει αυτές τις καταστάσεις. Εγώ δεν έχω βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Εσείς είστε πολλά χρόνια πια στο χώρο και περάσατε από όλες τις μορφές του showbiz. Έχετε εργαστεί ως τραγουδίστρια, χορεύτρια, ηθοποιός. Είχα μεγάλη τύχη να συνεργαστώ. Οι περισσότερες συνεργασίες μου ήταν με ανθρώπους που ήξερα. Που ήταν φίλοι, που ήμασταν μαζί στη σχολή, που ήμασταν. Δηλαδή, δεν έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που δεν ήξερα, που ήταν άγνωστοι. Οι περισσότεροι ήταν άνθρωποι που ήξερα. Είμαστε δηλαδή άνθρωποι της ίδιας γενιάς, της ίδιας... ήμουν τυχερή σε αυτό. Ήσασταν πολύ τυχεροί, γιατί ήσασταν και είστε μια πολύ ωραία γυναίκα. Λίγο πριν, off the record, μου είπατε την ηλικία σας, η οποία δεν το πιστεύει κανείς αυτό, και η ενέργειά σας και η εμφάνιση σας. Δεν θα την πω δημόσια, αλλά πραγματικά ήταν έκπληξη μεγάλη. και ίσως τελικά να έχει να κάνει, γιατί φαίνεται ότι περάσετε πάρα πολύ καλά στο θέατρο και μάλλον και καλά και στη ζωή σας. Στη ζωή μου πέρασα πάρα πολύ καλά και δεν είχα αντιμετωπίσει. Και δεν είχα αντιμετωπίσει και άσχημες καταστάσεις, δηλαδή ξέρω εγώ βρίσιμο, τέτοια πράγματα και όλα αυτά που λέγονται τώρα, ας πούμε. Δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοια πράγματα. Έχετε ακούσει όμως, φαντάζομαι, ιστορίες από συναδέλφους σας για άλλους? Έχουμε ακούσει. Όλοι έχουμε ακούσει και όλοι ακούγαμε πάντα. Ναι, οικογένεια είναι το θέατρο. Ακριβώς. Απλώς εσείς ήσασταν από τους τυχερούς που δεν έχετε υποστεί. Κάποια στιγμή πάντα υπήρχαν. Δηλαδή στις πρόβες αυτά υπήρξαν. Πάντοτε θα υπήρχαν και φασαρίες θα υπήρχαν και κάποια φωνή θα ακουγόταν και όλα αυτά γίνονται. Αλλά αυτά ήταν μέσα στο. Όπως σε μια παρέα που συζητάμε και έχουμε αντιρρήσεις και ο καθένας λέει τις αντιρρήσεις και μπορεί και να τσακωθούμε. Άλλο αυτό. Υπάρχει τεράστια διαφορά, ναι. Ναι, τεράστια διαφορά από το να σε ενοχλεί κάποιος και να σε βρίζει ή να σου μιλάει άσχημα πάνω στη σκηνή την ώρα που παίζεις ή σαν σκηνοθέτης ή σαν πρωταγωνιστής ή σαν οτιδήποτε πανώτερος, ξέρω εγώ, από σένα. Που έχεις μια σχέση εξάρτησης επαγγελματικής, οικονομικής, ναι. οτιδήποτε. Ναι, αυτό να μην γίνεται κατάχρηση τέλος πάντων της εξουσίας που έχει κάποιος ναι. απέναντι σε έναν συνεργάτη του. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Πολύ είτε άντρας είναι αυτός, είτε γυναίκα. Είτε άντρας είτε γυναίκα. Είναι πολύ άσχημο. Και ας ελπίσουμε ότι με όλο αυτό το
πράγμα που δίνεται τώρα, θα ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα και θα σκεφτούν δεύτερη φορά και τρίτη φορά άνθρωποι που θέλουν να μην είναι τέλος πάντων τόσο στις συνεργασίες τους, ίσως τους αλλάξει. Ίσως είναι για το καλύτερο όλο αυτό, νομίζω. Ίσως να αλλάξει. Εγώ πιστεύω πως οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Δηλαδή, εντάξει, αυτό ίσως δημιουργήσει φόβο σε αυτούς που φέρονται άσχημα να μην φέρονται. Ακριβώς. Ή σε κάποιους άλλους που θα φερόντουσαν άσχημα να μην φερθούν. Δεν πιστεύω πως αλλάζουν οι άνθρωποι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, όμως είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει σημασία αν εγώ δεν αλλάξω σαν χαρακτήρας, αλλά αν φοβηθώ και δεν σας συμπεριφερθώ χάλια, αυτό είναι μια μεγάλη νίκη. Ναι, αυτό. Από αυτή την άποψη, ναι. Ωραία, για να πάμε λίγο στην παράσταση. Καταρχήν είδα ότι έχετε σχεδόν 8 χρόνια να κάνετε θέατρο. 8, δεν θυμάμαι αν είναι 8. Κάτι τέτοιο διάβασα κάπου. 5-6 μπορεί να είναι. 5-6. Γιατί αποφασίσατε να απέχετε όλα αυτά τα χρόνια? Αποφάσισα. Απλώς ήρθαν έτσι τα πράγματα. Πήγαινα πολύ συχνά, πήγαινα ερχόμουν Αγγλία καταρχήν, γιατί ήταν Αγγλία τότε ο γιος μου, και μετά Αμερική. Καθόμουν για πολύ διάστημα όταν ήταν Αμερική. Πια καθόμουν για πολύ διάστημα. Μπορούσα να πάω και να φύγω στη βδομάδα ή στι δύο εβδομάδες. Καθόμουν μεγάλο διάστημα, μήνες ξέρω εγώ. Εδώ στη Νέα Υόρκη, νομίζω, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν. Εντάξει. Δηλαδή, ήταν, για μένα πάντα ήταν πρωταρχικό θέμα το η οικογένεια, ας πούμε. Δεν θα το χαλάλιζα, ας πούμε, να πάω όταν γεννιόταν, ας πούμε, το παιδί το πρώτο ή το δεύτερο, να το χαλάλιζα γιατί θα έκανα κάποια δουλειά ή δεν ξέρω τι. Θα πήγαινα εκεί. Τα εικονάκια σας ήταν πολύ, πολύ πιο σημαντικά από την καριέρα σας. Άλλωστε, νομίζω, έχετε αποδείξει πια. Έχετε καταφέρει πάρα πολλά. Νομίζω ότι ναι, ήταν. Ήμουνα πάντα έτσι. Δεν κυνήγαγα. Ποτέ δεν την έχω κυνηγήσει τη δουλειά. Ευτυχώς ήμουν τυχερή και με ζητάγανε. Αλλιώς δεν θα δουλεύα ποτέ. Γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που μπορώ να κυνηγήσω τα πράγματα. Ήσασταν πάρα πολύ τυχερή και πολύ ταλαντούχα, άρα και σας ζητούσαν κιόλας. Ίσως γι' αυτό ήμουν πάντα και με φίλους, επειδή με ξέραν και γι' αυτό δουλεύαμε μαζί. Μια που έρχεστε εδώ στη Νέα Υόρκη και μιλάτε στους Έλληνες της Νέας Υόρκης και εδώ των περιχώρων, για πέστε μας λοιπόν τη γνώμη σας για τη Νέα Υόρκη. Είναι μια πόλη που σας ταιριάζει, την αγαπάτε ή... Είναι μια πόλη που μου αρέσει, που είναι καλά το λιμάνι του κόσμου, τι να λέμε. Αλλά όταν πήγα Αμερική, όταν παντρεύτηκα και πήγα Αμερική, γιατί ο Μάκης έχει γεννηθεί εκεί, ο γιος μου. Ναι. Δεν έμενα όμως μέσα στη Νέα Υόρκη. Μ' άρεσε πάντα η Νέα Υόρκη, αλλά μ' άρεσε να πάω θέατρο, να πάω στα μέρη που ήταν να πάω, πάω στο μουσείο, να πάω βόλτες, να πάω στο πάρκο, να πάω στο Σόχο, ξέρω εγώ, να πάω κάτω στα αυτά, όταν την έφτιαξε και όλος ο Τουλιάνη, που ήταν, γιατί παλιά όταν ήμουν εγώ το 75 δεν ήταν και εύκολο να πας μέσα στη Νέα Υόρκη και περπατήσεις εύκολα, έπρεπε να έχεις συνοδεία. Έχω ακούσει αυτές τις ιστορίες, εγώ τις έχω ζήσει, έχω έρθει πολύ νεότερο. Ναι. Πώς βρεθήκατε εσείς στη Νέα Υόρκη εκείνη την εποχή και πώς γεννήθηκε ο γιος σας εδώ? Γιατί παντρεύτηκα, αυτός που παντρεύτηκα ήταν από εκεί. Α, οκ, okay, παντρεύτηκατε Αμερικανό, Ελληνοαμερικανό. Ναι. Mm-hmm. Αλλά η Νέα Υόρκη μ' αρέσει. Όταν όμως τώρα που έμενε ο γιος μου μέσα και αναγκαστικά έμενα εκεί, μέσα στην Νέα Υόρκη, δεν μ' άρεσε να μένω μέσα. Νέα Υόρκη. Γιατί τότε δεν μέναμε μέσα στη Νέα Υόρκη, μέναμε στο Long Island. Α, οκ. Ποιο στην εξοχή. Ναι. Να μένω μέσα στη Νέα Υόρκη δεν μ' άρεσε καθόλου. Αυτό το συνεχές βουητό, αυτά τα συνεχή, οι σιρήνες και όλα αυτά, δεν ξέρω. Βέβαια, σκεφτόμουν ότι αν τότε που ήμουν πολύ νέα, ο άντρας μου έμενε μέσα στη Νέα Υόρκη και έμενα κι εγώ εκεί τότε που ήμουν πολύ νέα, μπορεί να μ' άρεσε. Τώρα, σε αυτή την ηλικία που πήγα και έμεινα μέσα, δεν μ' άρεσε. Δεν ξέρω, όταν ήμουν νέα, μπορεί να μ' άρεσε. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Νομίζω ότι... Γιατί το Μανχάτα είναι τόσο ωραίο, μ' αρέσει. Και μπορεί τότε που ήμουν νέα να μ' άρεσε να μένω μέσα τότε, δεν ξέρω. Να χάλω μυαλό. Τώρα, μεγάλη που πήγα και έμεινα μέσα, έμενα αναγκαστικά, έμενα μέσα, δεν μ' άρεσε να μένω μέσα. Μου ήταν πολύ κουραστικό.
Όλοι το παθαίνουμε αυτό μεγαλώνοντας. Όσο είμαστε μικροί, μας αρέσουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και η ενέργεια της πόλης ταιριάζει με ένα νέο άνθρωπο. Όσο μεγαλώνεις, θεωρείς ότι όλη αυτή η ρυθμή και όπως λέτε, όλος αυτός ο θόρυβος, όλο αυτό. Είναι ενοχλητικό. Σε κουράζει. Ναι. Από την άλλη, σου δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Έχει τα υπέροχα μουσεία, έχει φοβερές παραστάσεις πριν το κορονοϊό, βέβαια. Broadway of Broadway, έχει τα φοβερά εστιατόρια. Και τώρα που ερχόμουν και έβλεπα, και τώρα όποτε πήγαινα να δω το παιδί, ας πούμε, και ήμουν εκεί, πάντα έβλεπα παραστάσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και παλιότερα, δηλαδή, όταν πήγαινα Νέα Υόρκη, όποτε πήγαινα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην δω παραστάσεις. Όπως και όταν πηγαίναμε Αγγλία. Δηλαδή, αυτό το κάνουμε πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πούμε δυο, να έρθουμε πάλι στην παράσταση. Το όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του. Ναι. Περίεργος και πολύ ενδιαφέρον τίτλος. Για πέστε μας λίγα λόγια για την πλοκή του έργου. Βασικά το έργο αφορά την, γύρω τα νέα παιδιά της, γύρω στα 30, σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή τα αφορά τα παιδιά που πρόκειται να παντρευτούν, τα παιδιά που έχουν παντρευτεί και δεν ξέρουν πια αν έπρεπε να παντρευτούν ή θέλουν να χωρίσουν. Τις σχέσεις δηλαδή γύρω σε αυτή την ηλικία. Τα παιδιά που είναι ιδιαίτερα και δεν είναι... έχουν άλλη, ας πούμε, είναι ιδιαίτερα, δεν πρόκειται να παντρευτούν, πρόκειται να έχουν ένα σύντροφο ή μία σύντροφο. Mm-hmm. Και πώς αντιμετωπίζεται αυτό από την κοινωνία, πώς θα αντιμετωπίζουν τα ίδια τα παιδιά και πώς θα αντιμετωπίζουν και οι γονείς. Μάλιστα. Αυτό, μέσα από πολύ γέλιο και με... Πολύ κέρια τα θέτει τα θέματα και πώς η τεχνολογία έχει μπει κιόλας μέσα σε όλα αυτά. Και πώς επηρεάζει κιόλας, πώς τα επηρεάζει όλα αυτά. Βεβαίως. Και πώς οι γονείς πρέπει να αντιλαμβάνονται και να δίνουν στα παιδιά την ελευθερία να έχουν, ας πούμε, την άνεση να λένε αυτό που είναι. Και αυτό ναι, που θέλουν, θα το καταλαβαίνουν. Και το σπουδαίο με αυτή την παράσταση είναι ότι τελικά καταπιάνεται με πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν όλους μας. Πολύ σοβαρά. Αλλά με ένα πολύ κωμικό τρόπο. Πολύ κωμικό. Είναι ξεκαρδιστικό το έργο. Έχει και κάποιες στιγμές συγκινητικές. Εγώ δηλαδή με την κόρη έχω, ας πούμε, κάποιες στιγμές. Και άλλες στιγμές. Αλλά βασικά είναι ξεκαρδιστικό πραγματικά. Δηλαδή... Και μέσα από όλο αυτό το γέλιο και από όλα αυτά έχει ένα βάθος το έργο. Δεν είναι μόνο η ατάκα, ας πούμε, που θα σε κάνει να γελάσεις. Είναι ένα έργο που είναι όλη αυτή η αναζήτηση και η αναρώτηση που έχει αυτή η γενιά, που είναι μια γενιά που είναι δύσκολη η γενιά αυτή. Αυτή η γενιά τώρα που είναι των 30 με 40, ειδικά οι τριαντάριδες, με τους 35, εκεί τριγύρω, mm-hmm. είναι μια γενιά που δεν έχει που να κρατηθεί. Βρίσκεται μεταξύ θωράς και αθασίας. Δεν είναι ούτε η πολύ νέα γενιά που ασχολείται πάρα πολύ με την τεχνολογία, ούτε η προηγούμενη που είναι του βιβλίου. Πιο συντηρητική. Ναι. Είναι μια γενιά ενδιάμεση που έχει χάσει πολλά, βρίσκεται λίγο στον αέρα. Δεν ξέρει, δηλαδή κάποιοι, ας πούμε, έχουν παντρευτεί και λέει «Και γιατί να παντρευτώ, επειδή παντρεύτηκαν, ας πούμε, έπρεπε να παντρευτούν η μάνα μου ή η γιαγιά μου και εγώ θέλω να χωρίσω τώρα». Και η άλλη λέει, ας πούμε, «Εγώ τώρα γιατί να παντρευτώ», ο άλλος λέει «Γιατί να παντρευτώ». Τώρα που έχω δουλειά και έχω λεφτά και μπορώ να πάρω, ας πούμε, κάτι, ένα μεγάλο, καλά το λέει, ένα καινούριο ποδήλατο, μια καινούρια μπάλα. Γιατί να το κάνω αυτό και να πρέπει, ας πούμε, να παντρευτώ και να κάνω παιδί. Έχουν, ας πούμε, επειδή, ας πούμε, το κάνουν οι δικοί μας, γιατί να μην αλλάξουν τα πράγματα. Ή το άλλο είναι μια κοπέλα που είναι, ας πούμε, γιατί να μην μπορεί ελεύθερα να... πει στους γονείς της ότι ζει με μια κοπέλα ή ο άλλος ότι έχει ένα γόρι. Αυτό δεν είναι όμως και το σωστό, δηλαδή να αμφισβητηθούν όλα αυτά που εμείς τα θεωρούσαμε, η δικιά μας η γενιά τα θεωρούσε πιο κανονικά. Και να είναι κανονικά.
Δηλαδή ακριβώς. Η μάνα, ας πούμε, μαθαίνει τότε ότι η κόρη της είναι, ας πούμε... Λεσβία. Ναι, είναι λεσβία. Mm-hmm. Και τελικά για να τους το... της λέει τη δική της ιστορία, για να μπορέσει να την... η οποία είναι τόσο ωραίο αυτό, της λέει ότι αυτή στα νιάτα της αγάπησε κάποιον που δεν την αφήσαν να τον πάρει και ότι όλη της τη ζωή τον πατέρα της δεν τον αγάπησε ποτέ, τον μπαμπά του κοριτσιού. Αυτόν αγαπούσε και με αυτόν μιλούσε και όταν την έβλεπε να μιλάει και της έλεγε «Μα τι μουρμουράζει, ποιον μιλάζω, μα». Με αυτόν μιλούσε και αυτόν είχε στο νου του. Και ότι κάποτε την πήρε η κόρη του τηλέφωνο και της είπε ότι πεθαίνοντας αυτός είπε το όνομά της. Και είναι μια παράλληλη ιστορία. Δεν είναι... Της παρουσιάζει δηλαδή ότι και αυτή είχε το μυστικό της και της λέει ότι όταν θα βρεις αυτήν λοιπόν που θα αγαπήσεις, μην φοβηθείς να την κρατήσεις. Και μην φοβηθείς να πεις επειδή εκεί έξω θα έχεις πει, ας πούμε, την αλήθεια, μην φοβηθείς να την πεις. Και δεν έχει σημασία, όσο άσχημα και αν αισθάνεσαι, δεν φαντάζεσαι πόσο πιο άσχημα θα αισθάνεσαι μέσα στο σπίτι σου όταν θα ζεις μέσα στα ψέματα. Δηλαδή της λέει το δικό της μυστικό και το παραλληλίζει με τη δική της κατάσταση. Που κι αυτή ζούσε με ένα μυστικό. Αγαπούσε κάποιον άλλο και δεν αγάπησε ποτέ τον μπαμπά της. Τελικά, διαφορετικές γενιές. Υπάρχει ένα τεράστιο gap μεταξύ γενιών, αλλά τα βασικά θέματα που μας απασχολούν είναι τα ίδια. Είναι τα ίδια. Με ένα θέμα που καταπιάνεται η παράσταση από ό,τι είδα, δεν την είδα την παράσταση, αλλά είδα στο press release, είναι το θέμα της απιστίας. Εσείς είστε μια γυναίκα πραγματικά χορτάτη, τα έχετε ζήσει όλα, έχετε ερωτευθεί. Την απιστία με το τσουβάλι. Έχετε ζήσει και την απιστία με το τσουβάλι. Άρα είστε οι πιο ειδικοί να μας μιλήσετε, λοιπόν. Η πρώτη μου ερώτηση είναι... μπορεί η απιστία να είναι αιτία διαζυγίου, ενώ είναι κάποιος σε μία σχέση για πολλά χρόνια και ο ένας από τους δύο εξαρτάται, δεν ξέρω, κάποιοι δεν το θεωρούν αιτία διαζυγίου, κάποιοι μπορεί να το ξεπεράσουν και να ζήσουν με αυτό, κάποιοι το θεωρούν αιτία διαζυγίου, δεν είναι δηλαδή, μπορεί να είναι αιτία διαζυγίου, μπορεί και να μην είναι. Επίσης πιστεύετε ότι τρόπος. Ναι. Επίσης πιστεύετε ότι δύο άνθρωποι που είναι μαζί 10-15 χρόνια, 20, τόσα πολλά χρόνια, δεν ξέρω αν είχατε αυτή τη τύχη να είστε τόσα πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο, είναι εύκολο κάποιος να αντισταθεί στο πειρασμό της απιστίας? Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Και κυρίως ειδικά στο καλλιτεχνικό χώρο που οι πειρασμοί είναι πάρα πολύ, είναι πολύ περισσότεροι. Εγώ πιστεύω σε κανένα χώρο δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω. Και στον καλλιτεχνικό χώρο λένε ότι, ας πούμε, τόσες γυναίκες περνάνε από δίπλα του, κάνουν, ράουνε, πώς είναι δυνατόν, ή ξέρω εγώ, είναι οι σχέσεις αυτές, ή οι γυναίκες, ξέρω εγώ, συναντούν πολλούς. Γιατί στις άλλες δουλειές τι γίνεται? Πάντα δεν είναι. Δηλαδή τώρα πια που οι άντρες και οι γυναίκες δουλεύουν εξίσου πολύ μαζί, οπουδήποτε, σε εταιρείες, ό,τι και αν είναι. Παντού υπάρχουν. Και τώρα μάλιστα με τα social media όλοι είμαστε εκτεθειμένοι σε πάρα πολύ κόσμο και μπορεί να μας πλησιάζει πάρα πολύ κόσμος. Υπό μία έννοια γινόμαστε λίγο πιο διάσημοι από ότι οι παλιότερες γενιές, δηλαδή μέσω του Facebook, του Instagram και όλα αυτά. Οπότε οι πειρασμοί μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο. Εγώ δεν πιστεύω ότι δηλαδή δεν πιστεύω ότι είναι μονογαμικό ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ναι. Εκτός αν υπάρχει ένας τέτοιος έρωτος μεγάλος που υπάρχει και δεν τον αγγίζει τίποτα. Εσείς όταν συνέβη η απιστία τη συγχωρήσατε? Πολλές φορές. Okay. Και μετά λειτουργήσε σχέση μετά από αυτό? Μερικά μέχρι σε ένα σημείο λειτουργήσε, μετά δεν λειτουργήσε. Μετά μπορεί να ήταν και η φυσική φορά της σχέσης που θα τελείωνε ούτως ή άλλως. Έτσι και λέω. Καμιά φορά δεν είναι μόνο δηλαδή μπορεί να συμβεί η απιστία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που ταιριάζουν κιόλας σαν άτομα. Εκεί μπορεί να ξεπεραστεί πιο εύκολα. Όταν δεν ταιριάζουν οι άνθρωποι σαν φίλοι, σαν παρέα, εκεί λίγο φθήνει το πράγμα.
Δεν το, δηλαδή λες και τώρα το συγχώρησα αυτό και τι θα κάνω τώρα, δεν θα έχουμε να πούμε και τίποτα. Άρα τελικά από ό,τι καταλαβαίνω λέτε, μας λέτε ότι είναι σημαντικό να νιώθεις φίλος σου τον σύντροφό σου. Άμα νιώθεις φίλος τον σύντροφό σου και περνάς καλά μαζί του και περνάτε καλά, μπορεί να συγχωρήσεις πολλά πράγματα, γιατί ξέρεις ότι περνώντας ο χρόνος θα περάσετε καλά οι δυο σας. Όταν όμως ξέρεις ότι περνώντας ο χρόνος είτε υπήρχε άλλη, είτε δεν υπήρχε, είτε υπήρχε άλλος, είτε δεν υπήρχε, δεν θα περνάς καλά, θα βαριέσαι και θα περνάς καλά μόνο με τους φίλους σου. Εκεί λες, δεν βαριέσαι, δεν χωρίζω, αφού καλά μόνο με τους φίλους μου θα περνάω. Όλα αυτά τα καταπληκτικά που μιλάμε με την κυρία Κατιάνα Μπαλανίκα περί έρωτος και άλλων δαιμόνων, περί σχέσεων, μπορείτε να τα δείτε με ένα πιο κωμικό τρόπο, αλλά επίσης πολύ σοβαρό, στο όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του, σε τρεις διαδικτυακές προβολές μέσω του www.viva.gr. Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου θα είναι διαθέσιμο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, για 5 ώρες δηλαδή, το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου από 8 το πρωί και για 24 ολόκληρες ώρες, που σημαίνει ότι μπορεί να ξυπνήσετε το πρωί, να πάρετε το καφέ σας και να δείτε μια πολύ ωραία παράσταση, να γελάσετε, ή σε όποια ώρα της διάρκειας από Σάββατο πρωί μέχρι Κυριακή πρωί. Και Κυριακή 7 Φεβρουαρίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Κυρία Μπαλανίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στην παρέα μας. Πόσο σας ευχαριστώ. Θα σας δούμε την επόμενη Παρασκευή Σάββατο στην παράσταση «Όποιος θέλει να χωρίσει, ας σηκώσει το χέρι του». Και ελπίζουμε να σας δούμε και μία φορά από κοντά στο στούντιο όταν τελειώσουν όλα αυτά και ξαναεπισκεφτείτε την πόλη μας στη Νέα Υόρκη. Ωραία. Να δούμε πότε θα τελειώσει ο κορονοϊός, να επισκεφθώ. Αυτά περιμένουμε όλοι. Να είστε πολύ καλά, φιλά πολλά από τη Νέα Υόρκη. Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας. Και μετά την Κατιάνα Μπαλανίκα, άλλη μια εκπομπή Έλληνες Παντού έφτασε στο τέλος της από το στούντιο του Κόσμος FM. Τον Στήλανο Νικολάου και τη Χρύση Αβράμη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω, ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις ματάκια με τα κινητά, ατάκες και στιχάκια. Έλεγε η καρδιά, αν βρεις αγάπη χτυπά. Στο πα μια βράδια που είχα γίνει σκνήπα. Πόσο σ' αγαπώ.
ακρίνα. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φύλαμε διπλά, σου τα έχω φυλαγμένα.